Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, συνεχίζοντας εδώ τις συνεντεύξεις μας στο Μικρασιατικό Κεσαριανής, σειρά τώρα έχει ο πρόεδρος του Μικρασιατικού, ο Ηλίας Μιχαηλίδης. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω προκαταβολικά να ευχαριστήσω το κανάλι σας, το Άμπολα Sport, το οποίο θεωρώ ότι έχει στηρίξει πάρα πολύ τώρα στην ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα την περίοδο του. Που τη δύσκολη του κορονοϊού και τα πιστεύω είχαμε και... τα είχαμε πει και τότε. Βλέπω ότι συνεχίζεται, δεν ήταν κάτι περαστικό και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά αυτή η προσπάθεια που κάνετε και να ξέρετε ότι όλοι εμείς θα είμαστε και δίπλα σας και θα τα στηρίξουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ προκαταβολικά για όλα. Τα λόγια σου είδες, τελικά προβιβάστηκε η ομάδα. Εντάξει, δεν ήταν θέμα μόνο για τη δικιά μου ομάδα, προβιβάστηκαν και άλλες ομάδες που πιστεύω ότι τα αξίζανε. Όπως αξίζαν και άλλες. Εγώ σας είχα πει και την άλλη φορά. Δεν είμαστε μόνο εμείς που αξίζαμε. Αξίζαν και άλλες που ήταν και πιο κάτω βαθμολογικά από εμάς. Είχα μιλήσει για κάποιες ομάδες, αν θυμάστε. Το θυμάμαι. Θεωρώ ότι δίκαια έγινε ό,τι έγινε. Εμάς προσωπικά ήρθε μια δικαιοσύνη έτσι, στην όλη κατάσταση, γιατί είχαμε πέσει πιο παλιά με 45 βαθμούς, να πούμε. Η ομάδα. Είχαμε 7η από το τέλος, είχαμε βγει, είχαμε πέσει κατηγορία. Ας πούμε, εντάξει, είναι από τα σπάνια που γίνονται. Όπως και αυτό είναι από τα σπάνια που γίνονται και πάλι προς όφελος δικό μας. Και οι Κεσαριανοί πάντως τρεις ομάδες είχαμε. Εκτός από τη δική σου και ο Γουσού Κεσαριανής προβιβάστηκε. Βεβαίως. Και ο Πανιώνιος Κεσαριανής. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ καλό για το ποδόσφαιρο της πόλης. Θα είναι σημαντικό να βλέπουμε ομάδες να ανεβαίνουν και όσο περισσότερο μπορούν, όσο γίνεται ψηλότερα να τις βλέπουμε. Μιλάμε για την άθληση της νεολαίας της πόλης, όσο είναι εφικτό αυτό, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει οπωσδήποτε πάντα σε όλα αυτά να έχουμε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής, που την έχουμε σε γενικές γραμμές, και έτσι θα πρέπει όλοι να βάζουμε κάτω τα κεφάλια, να τα σκύβουμε και να δουλεύουμε και να προχωράμε μπροστά αυτό το πράγμα που υπηρετούμε, τον αθλητισμό δηλαδή. Έχεις κάποια παράπονα θες να εκφράσεις? Δεν έχω κανένα παράπονο να εκφράσω. Το μόνο παράπονο που θέλω είναι για τον κύριο Σταπουλίδη, που τον έχω 11 χρόνια εδώ στην ομάδα και έχω βαρεθεί να τον βλέπω. Εννοείται ότι τον ρώτησα και του είπα ότι ήταν από τους λίγους προπονητές που παρέμειναν. Αν είδες φέτος, πολλοί προπονητές αποχώρησαν από πολλές ομάδες που ήταν αρκετά χρόνια. Το άκουσα που το είπατε. Ήμουνα δίπλα και το άκουσα. Εντάξει, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα, γιατί είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια και ό,τι είπε είναι αλήθεια και παραπάνω από αυτά. Εντάξει, την αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, είμαστε πλέον οικογένεια. Μα το όνομά του έχει συνδεθεί με το Μικρασιατικό. 100%, 100%, 100%. Εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε μαζί. Θέλω με την ευκαιρία, επειδή άκουσα πάλι και αναφέρεται και το όνομα του Ηλία του Κολογού, να πω και εγώ πάρα πολύ. Μα είναι δικό σας παιδί, ήταν δικό σας παιδί. Δεν είναι δικό μας 100%. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από πάρα πολύ μικρό, γιατί γνωρίζω και την οικογένειά του. Τον ξέρω από παιδάκι μικρό που έπαιζε στις Ακαδημίες του Λυσιακού. Βέβαια, με τον ερχομό του στην ομάδα έγινε 100% δικό μας παιδί. Και αυτός αγάπησε πάρα πάρα πολύ την ομάδα, αγάπησε την όλη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Είναι και ο ίδιος θειασότης αυτής της κατάστασης ομάδων. Έτσι, το να παίζουν δηλαδή παιδιά από τις Ακαδημίες. Παλεύει και ο ίδιος το ίδιο πράγμα. Τον θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογο προπονητή. Θεωρώ ότι έχει σοβαρό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Και τον επίσης του στέλνω τα χαιρετίσματά μου και καλή επιτυχία για την ομάδα του και τον ίδιο τη νέα χρονιά. Ωραία. Πρόεδρε, τώρα να περιμένουμε μεταγραφές άλλες. Πριν πούμε για μεταγραφές άλλες, θέλω να σου πω το εξής. Εδώ στην πόλη μας, όπως ξέρουμε όλοι, και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει κάποιος, και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αλλάξουμε. Μακάρι να γινόταν, αλλά δεν γίνεται. Ούτε εμείς ούτε κάποιος άλλος την ιστορία της πόλης. Έτσι, η ιστορία της πόλης ποδοσφαιρική ονομάζεται Εθνικός Αστέρας. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η πολύ μεγάλη ομάδα της πόλης. Ακόμα έχω την ευτυχία και δεν θέλω να το ξεχνάω πάντα να έχω έναν άνθρωπο μαζί μου, γιατί ωραία μιλάω εγώ και τα λέω και φαίνομαι πρόεδρος κτλ. Σίγουρα λείπει γιατί είχε μια δουλειά και δεν μπορούσε να είναι. Σε επόμενη φάση θα τα πούμε και με εκείνον. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Αναγνώστου, ο οποίος ίσως είναι για κάτι παραπάνω από πρόεδρος. Έτσι, εννοώ η αγκαλιά του είναι πολύ μεγάλη για το σύλλογο αυτόν. Έχω ξαναπεί και σε άλλη συνέντευξή μου ότι είναι στολίδι για την πόλη και για την ομάδα αυτή ο κ. Αναγνώστου, τον οποίο επίσης ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάτι ακόμα,
το οποίο δεν το είχαμε συζητήσει. Από φέτος θα είναι μαζί μας σαν υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Εθνικού Αστέρα, ο Μανώλης Ορασιδάκης. Ο Μανώλης Ορασιδάκης είναι γνωστός, δεν χρειάζεται να... Βέβαια. Το όνομα, εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστό, έχει παίξει ποδόσφαιρο σε μεγάλες κατηγορίες, σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει, είναι ευτυχία για μας που θα έχουμε το Μανώλη μαζί μας. Θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι θα είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στα παιδιά, και αυτή τη στιγμή η ομάδα που στηρίζεται σε μικρά παιδιά, ανθρώπους σαν τον Μανώλη τους χρειάζεται. Έτσι, δηλαδή μαζί με την όλη προσπάθεια των προπονητών, τη δικιά μας κτλ., σίγουρα άνθρωποι σαν τον Μανώλη μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην ομάδα. Με την εμπειρία σου. Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία του στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον αγαπάμε και μας αγαπάει σαν ομάδα. Έχει δουλέψει και στην ομάδα αυτή παλιότερα, όταν ονομαζόταν Αστέρας 2004, από διάφορα πόστα. Την αγαπάει την ομάδα ο Μανώλης. Είμαι σίγουρος ότι θα μας προσφέρει πάρα πολλά. Τον καλωσορίζουμε όλη η οικογένεια του Μικρασιατικού. Τον θέλουμε κοντά μας και σε επόμενη συνέντευξη και αυτός θα σας πει τα λόγια τα δικά του. Ωραία. Μεταγραφές, πρόεδρε. Μεταγραφές. Τώρα ετοιμάζομαστε να πάρουμε δύο Βραζιλιάνους και δύο Ισπάνους. Κοίταξτε, μια ομάδα σαν και τη δικιά μας, οι μεταγραφές που κάνει είναι. Μ' αρέσει να λέμε καλαμπουράκια και να γελάμε. Εξάλλου αυτό κάνουμε με το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να μας χαροποιεί, να γελάμε όλοι και να το ευχαριστούμαστε πάνω απ' όλα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ευχαριστούμαστε. Και εμείς και εσείς και οι προπονητές και τα παιδιά και όλοι. Έτσι, και ο κόσμος που θα και τα μας βλέπει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, μια που τον ανέφερα τη περσινή χρονιά. Μας στήριξε πάρα πολύ. Του οφείλουμε πολλά για την άνοδο. Οι μεταγραφές γίνονται πάντα μελετημένες εμάς. Γιατί είναι ο σκοπός τέτοιος της ομάδας. Οι στόχοι μας λοιπόν τέτοιο που πάντα δίνουμε μεγαλύτερη βάση στην προώθηση παιδιών, αλλά σίγουρα και σε μεταγραφές. Και όπως είδατε μέχρι τώρα, έχουμε κρατήσει τον περσινό κορμό σχεδόν στο 90% του. Εχθές συμφωνήσαμε και με τον Άλτο τον Κουλήρα, τον αρχηγό μας τον περσινό. Αυτό δεν το ξέρετε, είναι σημερινό, μπορείτε να το αναφέρετε. Απλά δεν έχω βγάλει φωτογραφία μαζί του. Θα το ανακοινώσουμε όπως πρέπει και σε επόμενη φάση. Ξαναπέστε μου το όνομα. Ο Κουλήρα. Ο Κουλήρα, ο Άλτο. Είναι πολλά χρόνια το παιδί και αυτό σε εμάς εδώ. Ανανέωσε, άρα αυτό... παραδοσία. Ναι. Εντάξει, ήταν ο αρχηγός πέρυσι στην ομάδα. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Επομένως, δείχνουμε ότι κρατάμε τον κορμό και ψάχνουμε στόχους συγκεκριμένους. Είμαστε σε κάποιες επικοινωνίες με κάποιους ανθρώπους. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς αυτό που μας χρειάζεται και αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Θα πάρουμε δηλαδή ό,τι μας χρειάζεται ακριβώς. Την Α κατηγορία την ξέρετε. Την Α κατηγορία την ξέρουμε, γιατί απλώς πάρα πολλά χρόνια. Είναι λίγο πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Με τρεις ομίλους. Ποια είναι η γνώμη σου και ποιος θα είναι ο στόχος του Μικρασιατικού στον Ομοσπονδιακό. Το νέο πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όσο και να λέμε ότι το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Γιατί είναι κάτι καινούριο. Είναι μετά από μια περιπέτεια που περάσανε όλος ο κόσμος και το ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι οι ομάδες πάρα πολύ καλές, θα είναι οι ομάδες πολυμέτριες, θα είναι κακές, δεν το ξέρουμε. Θα παίξουμε, θα το δούμε και θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να είναι ένα καλό πρωτάθλημα, να έχει ο κόσμος υγεία καταρχήν, να γίνει το πρωτάθλημα, να μπορούμε να έχουμε και κόσμο να μας παρακολουθεί, γιατί το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Και άμα δεν έχει και κόσμο, ξέρω εγώ, δεν είναι ποδόσφαιρο για μένα. Αυτό που θέλω να δω είναι να παίζεται καλό ποδόσφαιρο για άλλη μια χρονιά. Και αν θυμάστε και στην προηγούμενη συνέντευξη, σας είπα ότι στη Β' κατηγορία και στις ομάδες στο δικό μας τον όμιλο ήταν πάρα πολλές καλές ομάδες και παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Γενικά, παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Το χαρήκαμε το περσινό ποδόσφαιρο. Και από τη δικιά μας την ομάδα και από άλλες ομάδες. Ένα τέτοιο πράγμα θα ήθελα να δω και στην Α' κατηγορία. Σίγουρα υπάρχουν ομάδες οι μεγαλύτερες, οι ιστορικότερες, αυτές που έχουν άλλους στόχους και άλλα πλάνα. Και αυτές χρειάζονται στα πρωταθλήματα, δίνουν την ομορφιά του πρωταθλήματος, δηλαδή το να παίζεις με ομάδες του Βεληνοκούς, τώρα βέβαια έχουν φύγει από την κατηγορία, του Ρουφ και άλλων ομάδων. Υπάρχει ο Λυσιακός, η Αγιανάρκη, βέβαια ομάδες που εντάξει, είναι μεγάλα σωματεία, έτσι, τα οποία εμείς πάντα τα αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και έτσι θέλουμε να είμαστε. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να προβλέψει πράγματα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πρόεδρε, οι ακαδημίες πότε ξεκινάνε? Οι ακαδημίες ξεκινάνε τα μεγαλύτερα τμήματά μας στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή γύρω στις 25-26. Τα μικρότερα παιδάκια από την 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε, γιατί φέτος ανοίγουν και νωρίς τα σχολεία. Οπότε θα είναι εδώ τα παιδιά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Οι σχέσεις σας με τα υπόλοιπα σωματεία? Οι σχέσεις με τα υπόλοιπα σωματεία είναι πάρα πολύ καλές, θεωρώ. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και δεν είχαμε ποτέ με κανένα σωματείο και δεν θέλουμε να έχουμε.
Έτσι, με το, τα υπόλοιπα σωματεία της γειτονιάς λέμε τώρα, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Ναι, δεν έχουμε λόγο να έχουμε άσχημες σχέσεις με κανένα σωματείο. Δεν ξέρω, με την δική σου εμπειρία που είσαι τόσα χρόνια, τι πιστεύεις ότι η Ένωση μπορεί να κάνει να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων? Ποια είναι τα προβλήματα που εσύ επίσης, βέβαια θα μου πεις το γηπεδικό, να βρεθούν, να υπάρχουν νέα γήπεδα, έτσι δεν είναι? Ναι, το γηπεδικό δεν είναι κάτι που μπορεί η Ένωση να το φτιάξει. Εδώ σίγουρα χρειάζεται φροντίδα της πολιτείας. Αν θυμάστε, τα έχουμε πει και θα τα ξαναλέμε. Εντάξει, δηλαδή, αν δεν πέσει και η πολιτεία πάνω να πει ότι ασχολούμαι με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, φτιάχνω και άλλα γήπεδα για να δει το κόσμο και ομάδες και ερασιτεχνικός αθλητισμός. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αν υπάρχει γήπεδο, θα υπάρχει αθλητισμός. Δεν υπάρχει γήπεδο, δεν μπορεί. Σιγά-σιγά θα συρρυγνώνεται μέχρι και που θα σβήσει κάποια στιγμή. Είσαι ευχαριστημένος από τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ? Ναι, από την ΕΠΣΑ. Είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσει η διοίκηση της ΕΠΣΑ? Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Σίγουρα πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Εγώ θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούν να βελτιώνονται κάθε χρόνο και να βάζουμε ένα λιθαράκι να φτιάχνουμε τα πρωταθλήματα των υποδομών καλύτερα. Αυτό θεωρώ, χωρίς να έχω να πω κάτι για κάποιους ή κάτι τέτοια πράγματα, δεν είναι μορφή αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να καθόμαστε κάτω και να λέμε φέτος τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για το πρωταθλήματα υποδομών. Αυτό, να κάνουμε αυτό. Ίσως είναι μια μπάλα αυτό που λέω, να μην είναι τίποτα, το πιο απλό που συζητάω, αλλά αυτό, να κάνουμε κάτι κάθε χρονιά για τις υποδομές μας. Θεωρώ σπουδαίο πράγμα τις υποδομές, τι να κάνουμε, αυτή τη άποψη είμαι, αυτήν υπηρετώ όλα μου τα χρόνια και παλιότερα σε άλλες ομάδες που ήμουνα, το ίδιο πράγμα κάνω και στο Μικρασιατικό. Αν θέλετε, αυτή είναι και η τρέλα μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια που μιλάμε τώρα έτσι λίγο τέτοιο, θεωρώ λοιπόν ότι χωρίς υποδομές δεν υπάρχει ζωή στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, καθόμαστε και μιλάμε τζάμπα για όλα. Τι να το κάνεις στο ποδόσφαιρο χωρίς υποδομές? Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα ανταλαβέρι. Καλώς εννοούμενο προέδρων, παιχτών. Είναι ένα ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μιλάμε. Έτσι, και για τις υποδομές τους. Οι ομάδες πρέπει να έχουν υποδομές. Όλες οι ερασιτεχνικές. Και όσες δεν έχουν, να μαζευτούμε όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούν να αποκτήσουν. Δηλαδή, αυτή τη άποψη είμαι. Υπάρχουν πάντως ταλέντα στο Μικρασιατικό? Δεν υπάρχουν μόνο στο Μικρασιατικό. Ναι, υπάρχουν στο Μικρασιατικό σίγουρα. Εντάξει, έχει φάνει για τη δουλειά μας εδώ, τα βάζουμε και παίζουν και στην ομάδα. Δεν είναι εύκολο να παίξει ένα παιδάκι τώρα 16 ονό αλφα κατηγορία. Εμείς θέλουμε να το τολμήσουμε και αυτό. Αλλά γιατί πιστεύουμε σε αυτά. Έτσι, δεν το κάνουμε. Δεν είναι πλάκα αυτό που κάνουμε. Έτσι, το πιστεύουμε. Δηλαδή, θέλουμε ένα παιδί. Λέμε, είναι καλό, ναι, να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Δεν είπαμε ότι θα πάρει φανέλα βασικού και θα παίξει. Δεν γίνεται ποτέ έτσι αυτό το πράγμα και θα είναι λάθος να γίνει. Έτσι, θέλουμε όμως να είναι τα παιδιά κοντά, να βλέπουν τι σημαίνει γήπεδο, τι σημαίνει αποδυτήριο, τι σημαίνει ποδοσφαιρικό παπούτσι, τι σημαίνει φανέλα του ποδοσφαιριστή του μεγάλου. Άρα έτσι θα μπει στο κλίμα, έτσι θα γίνει ποδοσφαιριστής και αυτός. Το πιστεύουμε αυτό. Δεν είναι μόνο στο Μικρασιατικό ταλέντα. Τα ταλέντα υπάρχουν παντού. Παντού, σε όλες τις αγγλικές. Άμα γυρίσετε τα γήπεδα τα Σαββατοκυριακά, τα ερασιτεχνικά που παίζονται τα παθήματα υποδομές, θα θαυμάστε ταλέντα. Εγώ αυτό έχω να πω. Και ο καημός μου μεγάλος είναι γιατί δεν βλέπω αυτά τα ταλέντα στις μεγάλες κατηγορίες, στις υψηλές επαγγελματικές ομάδες. Και θα σα ξαναπώ και άλλη μια φορά. Είμαι κατά του εδώ να γεμίζει κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, δεν θα πω για καμία ομάδα. Εγώ μιλάω για άλλες ομάδες. Έτσι, ανεξάρτητα από το επίπεδο, ενώ πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος κτλ., να είναι γεμάτο. Ισπανούς, Σέρβους, Βραζιλιάνους. Δηλαδή, ο Έλληνας δεν παίξει ποτέ μπάλα. Αν δεν κάνουμε, ας το παρατήσουμε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να μην ξαναπαίξουμε μπάλα. Ας παίζουμε μπάσκετ όλοι. Θεωρώ όμως ότι κάθε άλλο κάνουμε για το ποδόσφαιρο. Πρέπει όλο το σύστημα, να βάλει τα παιδιά, να βρει τον τρόπο τα παιδιά αυτά και εμείς οι παράγοντες να βρούμε τον τρόπο πώς τα παιδιά αυτά θα ανεβαίνουν να παίζουν μπάλα αυτά στις μεγάλες ομάδες. Και ακόμα και στο εξωτερικό. Οι νέοι μας φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, αν έχετε δει. Οι πιο ποιοτικοί βλέπω και πάνε στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς και εσάς και όλους. Να μην θέλει να κάτσει ένα νέο παιδί εδώ να παίξει μπάλα στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, δεν ξέρω πού. Και να θέλει να πάει να παίξει στην Ιρενβέργη, στη Γερμανία. Γιατί? Εντάξει, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Σίγουρα. Ναι. Πρόεδρε, καλή σεζόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι αρκετά ανταγωνιστική στην Α κατηγορία. Να είστε καλά, εμείς σας θέλουμε κοντά μας. Θα είμαστε και εμείς κοντά σας. Ό,τι χρειαστείτε από εμάς και εμείς, ό,τι χρειαστούμε από εσάς, θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Το ξέρετε ότι έχει γίνει το ξεκίνημα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τις άλλες ομάδες και τους προπονητές των άλλων ομάδων για τις φετινές. Για την αναγνώριση της καλής μπάλας που παίξαμε φέτος. Ελπίζω όλοι να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να τα ξαναλέμε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εσείς.